από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ από τον μπλόκο του Ισθμού και δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους πιο δυναμικά και με διαφορετικό τρόπο. Εφορίες, τράπεζες, συλλαλητήρια κλπ. Ο συνεργάτης μας από την Κόρινθο, Νίκος Νικολόπουλος, μας μεταφέρει το κλίμα. Εχθές εγώ πήγα και μίλησα με τον πρόεδρο του συντονιστικού, τον κύριο Φακιά, ο οποίος μου είπε ότι, μάλιστα είχα βάλει και τίτλο στην πρώτη νιούς, ότι θα μείνουν εδώ μέχρι το Πάσχα. Και ξαφνικά σήμερα, εντελώς απροσδόκητα και απρόβλεπτα, βέβαια μπορώ να σου πω ότι από χθες φάνηκε ότι υπήρχε μια απογοήτευση. Ήταν ελάχιστα τα αγροτικά, τα τρακτέρ, ελάχιστος ο κόσμος. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή την εποχή πρέπει να σπείρουνε, γιατί αν δεν σπείρουνε αυτή την εποχή, Αλεξία, σε 2-3 μήνες δεν θα έχουν τίποτα να κάνουνε. Και αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι, παρότι ταλαιπωρηθήκαν 33 ολόκληρες μέρες, σήμερα γύρισαν στα χωράφια τους, πολύ φοβάμαι, πολύ απογοητευμένοι. Μας είπανε βέβαια ότι θα κάνουν άλλες μορφές κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις και κλεισίματα τραπεζών και εφορίας και τέβε κτλ. Εντάξει, δεν το βλέπω τόσο εύκολο και τόσο εφικτό. Το κακό στην ιστορία είναι ότι ενώ άνοιξε η Εθνική Οδός Κορίνθου Αθηνών και η παλαιά και η καινούργια, όλοι οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί, τα μπλόκα της Νεστάνης σήμερα στις 7 η ώρα θα κλείσουν τα διόδια της Νεστάνης μέχρι τις 11 η ώρα. Τα μπλόκα πάλι κάτω στον Ευρώτα το ίδιο, άρα η υπόλοιπη Πελοπόννησος συνεχίζει τον αγώνα. Θα μπορούσα να βρω μια δικαιολογία ότι ο Άριος Πάγος έβγαλε μια ανακοίνωση εισαγγελέας του Άριου Πάγου, η οποία ζητάει μέχρι και τη σύλληψη αγροτών για παρακόλληση συγκοινωνίας. Αλλά εκείνη την ώρα που αποχώρησαν δεν υπήρχε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν ξέρω τι συνέβη και αλλάξανε 360 μοίρες και φύγαν οι αγρότες από τον Ισθμό. Αυτά με λίγα λόγια, Αλεξία. Τώρα πιστεύω θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας και για άλλη μια φορά θα επαναλάβω, ήταν κουρασμένοι και πολύ πικραμένοι. Δεν τους βλέπω να έχουν τα κουράγια να συνεχίσουν. Μακάρι, γιατί ένας αγώνας 33 μερών πήγε χαμένος. Μακάρι να τα βρούνε. Μετά τη χθεσινή αυτοψία στο χώρο της Χωματερής στη θέση Γκριμάρια Νέας Κύου Αργολίδας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, κλιμάκιο αντιπεριφερειαρχών του Δήμου Άργους Μεκοινών Δημήτρη Καμπόσου και των αντιδημάρχων, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Άσος Χιουβιδόπουλος δηλώνει πως η μοναδική λύση για την αποκατάσταση της ΧΑΔΑ είναι αυτή που προτείνει η περιφέρεια Πελοποννήσου για να πάψει πλέον να υφίσταται αυτή η εικόνα της ντροπής για τον νομό. Όπως γνωρίζετε, χθες έγινε μια ακόμα αυτοψία παρουσία του ιδίου του κ. Περιφερειάρχη, των υπηρεσιών, Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως ήταν παρόντες και ο Δήμαρχος και αρκετοί εκ των αντιδημάρχων και συνεργατών. Ενώ περιμέναμε μετά τις δηλώσεις για συνεργασία από τον κ. Τατούλη, τις οποίες ευμενώς αντιμετώπισε ο κ. Δήμαρχος στο συγκεκριμένο χώρο, επικαλούμε τις δημόσιες δηλώσεις και των δύο στα μέσα σας. Είχαμε χθες το βράδυ μια νέα επίθεση σε κανάλι της Πελοποννήσου από τον κύριο Δήμαρχο, τόσο για το ζήτημα αυτό, όσο και για μια σειρά άλλων ζητημάτων τις οποία έβαλε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ζητήματα τα οποία τον τελευταίο καιρό έτσι κι αλλιώς βάλει πολύ συχνά και με αυτά βάλει κατά της περιφέρειας, του τρόπου με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε και έχουμε προχωρήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και γενικότερα κατά του Περιφερειάρχη και κατά της Περιφερειακής Αρχής. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε 2-3 πράγματα που αντιμετωπίσαμε χθες και τα είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, απλά θα μου επιτρέψετε να τα βάλω λίγο πιο στεγνά. Ο χώρος ο οποίος προτείνεται από τον Δήμο Άργους Μυκηνών, σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους, για την ενδιάμεση διαχείριση είναι ένας χώρος παντελώς ακατάλληλος. Και είναι παντελώς ακατάλληλος διότι το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται ήδη από σκουπίδια. Να μην βάλουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδαμε όλοι μας. Επίσης, μιλάμε για μια ενδιάμεση διαχείριση η οποία ουσιαστικά με την έλευση του ΕΣΔΑ έχει λήξει. Δεν υπάρχει ενδιάμεση διαχείριση. Δεν προβλέπει ο καινούριος ΕΣΔΑ ενδιάμεση διαχείριση. Ο προηγούμενος ΠΕΣΔΑ την προέβλεπε μεταξύ 11 και 15. Κάτι το οποίο δεν έγινε και φυσικά αυτό δεν είναι υπαιτιότητα της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι υπαιτιότητα αυτών που θα πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή των Δήμων, των Δημοτικών Αρχών, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να προχωρήσουν αυτήν την ενδιάμεση διαχείριση, η οποία δεν προχώρησε. Η μελέτη η οποία έχει κατατεθεί έχει τρομακτικές ασάφειες και θεωρώ και αρκετά λάθη
Ας σας πω ότι το πρώτο που διαπιστώσαμε την προηγούμενη φορά που πήγαμε ήταν ότι είναι λάθος τοπογραφικό σχετικά με τις κλίμακες κλπ. Αλλιώς το γραφόταν και αλλιώς υπήρχε. Εμείς προτείναμε λοιπόν, και έγινε αποδεκτό χθες, να υπάρξει μια συνεργασία όλων, δηλαδή των υπηρεσιών μας, συμβούλων και των υπηρεσιών του Δήμου και του Μελετητή, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια λύση. Επαναλαμβάνω, άποψη της περιφέρειας είναι ότι ο χώρος ο οποίος προτείνεται είναι παντελώς ακατάλληλος για να φιλοξενήσει αυτή τη δραστηριότητα. Και πέραν των αυτών που είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί την ακαταλληλότητα είναι η ύπαρξη στον ίδιο χώρο ουσιαστικά μιας τεράστιας χωματερής που φιλοξενεί 250.000 τόνους σκουπιδιών και η οποία τίνει, και το έχουμε ξαναπεί, να γίνει η υγειονομική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την περιοχή της Νέας Κύου που γειτνιάζει, αλλά και του Άργους φυσικά. Επειδή χθες υπόθηκαν πάρα πολλά και από τον Δήμαρχο και από άλλους σχετικά με ευθύνες διαχρονικά. Οι διαχρονικές ευθύνες υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν και εδώ είναι η εύλογη απορία των πολιτών με τους οποίους μιλάμε, πώς είναι δυνατόν να ξαναεπιστρέψουμε σε μια διαχείριση ανά Δήμο ή έστω ανά δύο Δήμους τη στιγμή που εδώ και 35-40 χρόνια η αυτοδιοίκηση στον πρωτογενή της βαθμό αδυνατούσε, και το λέω το αδυνατούσε με επικέστατο όρο, να βρει λύση και τρόπο προκειμένου να διαχειριστεί έστω και με χαμηλότερα στάνταρ που υπήρχαν τότε τα απορρίμματα. Τώρα που είναι πολύ ισχυρότερες οι προδιαγραφές, τώρα που οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, τώρα που η περιβαλλοντική συνείδηση έχει αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και στη χώρα μας, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για παρόμοιους τρόπους, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για παρόμοιους τρόπους διαχείρισης των σκουπιδιών. Η περιφέρεια Πελοποννήσου από την πρώτη στιγμή ήταν αυτή που πήρε καταρχήν αυτή την καυτή πατάτα. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα την βγάλει πέρα το διαγωνισμό. Βγήκε πέρα ο διαγωνισμός. Κάποιοι είπαν ότι δεν θα έρθουν εταιρείες. Ήρθαν 6 μεγάλοι κοινοπρακτικοί όμιλοι. Είπαν ότι θα το πάρει ο Άκτορας και θα είναι καύση. Δεν το πήρε ο Άκτορας, το πήρε η Τέρνα και το πήρε με μία μέθοδο που γενικά στην Ευρώπη θεωρείται ιδιαίτερα προσιτή οικολογική. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Μετά πήγαμε στην τιμή. Όταν μας παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή από τους κυρίους δημάρχους σχέδια, τοπικά σχέδια βελτίωσης που προβλέπει ο καινούριος ΕΣΔΑ, που ξεκινάνε από διαχείριση από τα 125 έως 130 ευρώ και καταλήγουν στα 225, μιλάω για σχέδια τα οποία έχουν βγει ήδη στη διαβούλευση και προβλέπουν αυτά. Χωρίς κανένας να αναρωτιέται πού θα βρεθεί αυτό που είπε ο κύριος Στατούλης, το 1 δισεκατομμύριο 700 ευρώ που προβλέπει ο ΕΣΔΑ για να γίνουν όλα αυτά, το οποίο δεν προβλέπεται σε καμία δημοσιονομική δέσμευση. Δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι με επαναστατικές κορώνες δεν λύνονται τα προβλήματα. Για να λυθούν τα προβλήματα, πρέπει να παίρνεις την καυτή πατάτα όπως έκανε ο Πέτρος Στατούλης. Και βεβαίως σε αυτό είχε την απόλυτη συνεργασία όλων των δημοτικών αρχών. Από εκεί και πέρα προέκυψαν διάφορα θέματα, τα έχει πει ο ίδιος ο Πέτρος Στατούλης. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι εμείς στη χωματερή έχει φτάσει στην ώρα 0. Και η χωματερή αυτή και όποιες άλλες είναι παράνομες χωματερές. Και η ώρα 0 λέει ότι τα πρόστιμα βρίσκονται από πάνω μας, αλλά πέραν αυτών, ότι πλέον βρίσκονται από πάνω μας οι εισαγγελικές παρεμβάσεις, οι αγωνιώδεις εκκλήσεις περί οίκων καλλιεργητών, έχουμε συγκεκριμένη δήλωση 70 από αυτούς πρόσφατα, και πάρα πολλές άλλες εκκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πέσουν στο κενό. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας επιμένει σε αυτό που έχει πει χθες ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι ζητάμε τη συνεργασία όλων για να προχωρήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός προχθές διευκρίνησε ότι το έργο δεν τελείωσε, παρότι δεν διευκρίνησε το γιατί δεν υπογράφει, γιατί εφόσον δεν τελείωσε πρέπει να υπογραφεί και να προχωρήσουμε. Και βεβαίως εμείς έχουμε αποδείξει τη συνεργατικότητά μας με τη Δημοτική Αρχή του Άργους και με όλες τις δημοτικές αρχές. Το παραδέχτηκε άλλωστε, όπως θυμάστε, δημόσια και ο κύριος Δήμαρχος του Άργους χθες. Όμως, σε αυτή τη φάση, και με αυτό κλείνω, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε τίποτα. Η Ευαγγελία Τσατσούλου Παπαγεωργοπούλου, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας, με αφορμή ανάρτηση με τίτλο Νικολάκου, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η μόνη ρεαλιστική, ορθολογική και νόμιμη λύση, εξέδωσε δελτίο τύπου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση σαφώς αναφέρεται στο πρόσωπό της και ως έχουσα νόμιμο δικαίωμα συμφέρον αναφέρθηκε σχετικά.
Παθογένειες συνδικαλιστικών συνδιοικήσεων μπορεί να φαντασιώνεται η κυρία Νικολάκου ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής της εμπειρίας ως υπαλλήλου του ΙΚΑ σε μίξη με το κομματικό της παρελθόν. Πάντως, η μόνη συνδιοίκηση που διαφαίνεται είναι αυτή της κυρίας Νικολάκου και της φαμίλιας της με τους μεγαλοεργολάβους. Κλίμα ανασφάλειας στους εργαζόμενους δημιουργούν οι πολιτικές που εκφράζουν και πραγματοποιούν η κυρία Νικολάκου και η φαμίλια της. Δεν ζητήσαμε να λάβουμε διαβεβαιώσεις από κανέναν, αν και για την ιστορία εισπράξαμε από την κυρία Νικολάκου αλαζονία και υποτιμητική συμπεριφορά από τον κύριο Δέχη Βιδόπουλο πέραν της αλαζονίας και προσωπικό μπούλινγκ. Δεν αποκρύπτεται καμία συνάντηση γιατί ποτέ δεν ζητήθηκε επιδιώχθηκε συνάντηση από τους εργαζόμενους. Η ψυχρή αλήθεια είναι ότι η ευνηδιαστική διαδήλωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο χώρο που έδινε συνέντευξη ο κύριος Στατούλης οδήγησε την πανικόβλητη κυρία Νικολάκου να παρακαλεί τους διαμαρτυρόμενους να συναντηθούν με τον κύριο Στατούλη παρουσία και του εριστικού κυρίου Χιβιδόπουλου. Η πρόεδρος των εργαζομένων ποτέ δεν ενημέρωσε κανέναν ότι οι δήμαρχοι εκφοβίζουν τους εργαζόμενους. Η πρόεδρος των εργαζομένων δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι εργαζόμενοι διαφωνούν καθολικά με το σχεδιασμό της περιφέρειας Πελοποννήσου για τα απορρίμματα και θα τον πολεμήσουν μέχρι την κατάργησή του. Ως μάχημη εργαζόμενη στην καθαριότητα και ως μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα που κρεμάστηκε πίσω από το απορριμματοφόρο, τη χάνουσα δέκα του λιμανιού και του Σαλονιού και ουχή πολυτελείας, θα ξανανταμώσουμε. Όπως ήταν αναμενόμενο, το δελτίο τύπου της Προέδρου Σωματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας δεν έμεινε αναπάντητο. Από πλευράς περιφέρειας, την απάντηση δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Τάσος Κυριδόπουλος. Με πολύ μεγάλη έκπληξη, είδαμε μια συνέχεια από την Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας, μετά την ανακοίνωση που έβγαλε, μετά τη συνάντηση που είχαμε πριν την προηγούμενη συνέντευξη στην Τρίπολη του κ. Περιφερειάρχη, που αναφέρθηκε και στο θέμα των σκουπιδιών μεταξύ άλλων. Για να ενημερώσουμε πρώτα απ' όλα ότι είχε βγει μια ανακοίνωση του συνδέσμου, του Συλλόγου των Εργαζομένων, ιδιαίτερα σκληρή, μίλαγε με μεγάλες αντιθέσεις για το έργο των σκουπιδιών, η οποία απαντήθηκε από τη συνάδελφο, την αρμόδια συνάδελφο για τα θέματα αυτά, την κυρία Νικολάκου, και υπάρχει ξαφνικά, είδαμε σήμερα το πρωί, μια ανάρτηση που έρχεται με έγγραφό της η κυρία Τσατσούλη ως πρόεδρος του Συλλόγου. Έχει τίτλο «Εισπράξαμε αλαζονία, υποτιμωτική συμπεριφορά και προσωπικό μπούλινγκ» από την κυρία Νικολάκου και τον κύριο Χιβιδόπουλο. Επειδή πρώτα απ' όλα στη συνάντηση την οποία είχαμε με το Σύλλογο των Υπαλλήλων και με την κυρία Τσατσούλη, δεν ήμασταν μόνοι μας, ήταν 20 άνθρωποι και επικαλούμε τις δικές τους μαρτυρίες, θα πρέπει να δούμε μερικά ζητήματα τα οποία αναφέρει η κυρία Τσατσούλη μέσα σε αυτό, καθόλου τιμητικά τόσο για το Σύλλογο των Υπαλλήλων, ένα σύλλογο που τον υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια όντας υπάλληλος του Δήμου Άργους και μέλος του σωματείου και μέλος της διοίκησής του για κάποιο διάστημα. Και βεβαίως ζητώ ευθαρσώς συγκεκριμένες διευκρινήσεις, διότι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονται αυτά που αναφέρονται μέσα στην ανακοίνωση της κυρίας Τσατσούλη είναι ποινικά κολάσιμος και βεβαίως και εγώ και η κυρία Νικολάκου δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις, θα προσφύγουμε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ένδικο μέσο μας δίνει η πολιτεία για να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, διότι θεωρούμε ότι αυτό που συνάγεται από αυτή την ανακοίνωση είναι μια πάρα πολύ σκληρή, συκοφαντική δυσφήμιση απέναντι σε μένα και στην κυρία Νικολάκου. Λοιπόν, η κυρία Τσατσούλη πρώτα απ' όλα μιλάει για παθογένειες συνδικαλιστικών συνδιοικήσεων, τις οποίες μπορεί να φαντασιώνεται η κυρία Νικολάκου, και ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής εμπειρίας του υπαλλήλου ΙΚΑ σε μίξη με το κομματικό της παρελθόν, και καταλήγει ότι η μόνη συνδιοίκηση που διαφαίνεται είναι αυτή της κυρίας Νικολάκου και της φαμίλιας της, εντός εισαγωγικών, με ό,τι σημαίνει η λέξη φαμίλια, όπως γνωρίζετε συγγερμικά σε σχέση με τη μαφία και όλα αυτά, με τους μεγαλοεργολάβους. Σαφέστατη συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία δεν μπορώ να καταλάβω από πού το συνάγει η μέχρι πρώτην ο συνάδελφός μου, η κυρία Τσατσούλη. Μετά, στην τρίτη παράγραφό της, λέει ότι δεν ζητήσαμε να λάβουμε διαβεβαίωσεις από κανέναν, αν και για την ιστορία εισπράξαμε την κυρία Νικολάκου αλαζονία και υποτιμητική συμπεριφορά από τον δε κύριο Χιβιδόπουλο πέραν της αλαζονίας και προσωπικό μπούλινγκ. Επειδή η μετάφραση, πλήρης μετάφραση και ακριβής μετάφραση της λέξης μπούλινγκ είναι παρενόχληση, επειδή δεν ήμασταν μόνοι, ήμασταν 20 άνθρωποι. Παρακαλώ λοιπόν μέσω εσάς να μας πει η κυρία Τσατσούλη σε ποιο γεγονός αναφέρεται στο συγκεκριμένο, να απαντήσει σε αυτά που είπα για την κυρία Νικολάκου, για τη σημερινή μου δήλωση εκπροσωπώ και την κυρία Νικολάκου πάνω σε αυτά τα ζητήματα, διότι έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε ήδη αναθέσει στις νομικές μας υπηρεσίες να δουν την πραγματικά προσβλητική αυτή ανακοίνωση
η οποία καταλήγει σε σκληρή συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος εμένα και της κυρίας Νικολάκου, και να προσφύγουμε εκεί που προβλέπεται για όλα τα ένδικα μέσα τα οποία μας δίνει το δικαίωμα νόμος, προκειμένου να υπερασπιστούμε την τιμή και την υπόλοιψή μας απέναντι στους συμπατριώτες μας, στους πολίτες που μας ακολουθούν και μας ψηφίζουν και μας ακούν, και βεβαίως απέναντι στις οικογένειές μας και εμάς τους ιδίους. Στο θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή, το μεταναστευτικό και το αγροτικό, θέματα που καίνε ουσιαστικά και απαιτούν άμεσες προτάσεις και κυρίως λύσεις, μας μεταφέρει ο συνεργάτης μας από τη Βουλή, Μάκης Τουμάσης. Καλησπέρα από την Αθήνα, όπου μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου ήταν το θέμα της σημερινής συνεδρίας στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή. Αλλά είχαμε επίσης και συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας, όπως και της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος, της επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα, ο κ. Βούτσης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ολλανδίας, τον κ. Έμιλ Ρεμέρ, και με τον επικεφαλής της ομάδας Ενωτικής Αριστεράς, της UEL. Πάντως, μετά τις πρωτοφανείς σκηνές χθες με τους απελπισμένους μετανάστες να βρίσκονται κατά χιλιάδες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, είτε λόγω των αγροτικών μπλόκων, είτε λόγω των αστυνομικών μπλόκων που τους σταματούσαν για ελέγχους, αλλά και εξαιτίας ότι είχαν ήδη συγκεντρωθεί χιλιάδες πρόσφυγες στην Ιδωμένη, ασφυξία καταγράφεται πλέον και στην Αττική. Τα κέντρα φιλοξενίας σε σχιστό και ελληνικό έχουν πλέον γεμίσει. Στην πλατεία Βικτωρίας επίσης επικρατεί σήμερα χάος σχετικά με το ποιοι μπορούν να φύγουν για την Ιδωμένη και ποιοι όχι, ενώ σήμερα το πρωί έφτασαν σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη επιπλέον δηλαδή περίπου 2.000 μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά από Μυτιλίνη, Χίο και Κο. Εν τω μεταξύ αναμένονται το απόγευμα άλλοι 2.500, ενώ χθες από μια κλωστή κρεμόταν η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο Πέλαγος για την αποτροπή των ατελείωτων πλέον προσφυγικών ροών από την Τουρκία και τη Μεσσή Ανατολή. Την ίδια στιγμή η Χρυσή Αυγή καταγγέλει με ανακοίνωσή της στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων για υποκρισία και παράδοση της χώρας στους ξένους στοκογλύφους. Οι ροές από την Μέση Ανατολή και ακολούθως προς την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά την προσέγγιση που διαπιστώθηκε αργά χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες σε επίπεδο πρέσβεων, ύστερα από τις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η γερμανική πλευρά προς την Άγκυρα, δεν είχαν κάποιο τέλος συγκεκριμένο και ελπιδοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική αντιπροσωπεία στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ νωρίτερα χθες είχε απορρίψει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής συμφωνίας επί της οποίας χαράστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη δράση της ναυτικής μοίρας στο ΝΑΤΟ, και από την τουρκική πλευρά πρακτικά δεν γίνεται αποδεκτή η επέμβαση των ατοικών πλοίων στα Δωδεκάνησα και στη Λίμνο, ενώ απορρίπτεται επίσης και η επιστροφή των λέβων με τις πρόσφυγες που θα εντοπίζονται να πλέουν με προορισμό τα ελληνικά νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Άγκυρα επανέφερε χθες το βράδυ όλο το φάσμα των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες, αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, έρευνα και διάσωση ανατολικά του 25ου μεσημβρινού κλπ. Το οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει παγίως υπό το πρίσμα της λεγόμενης συγκυριαρχίας του Αιγαίου με την Τουρκία. Σήμερα, όπως ήδη σας ενημερώσαμε από χθες, συνεδριάζουν στη Βιέννη οι Βαλκανικές χώρες στη διάσκεψη Δυτικών Βαλκανίων υπό την Αυστρία, όπου αναμένεται να επισφραγίσουν το κλείσιμο των συνόρων της Ελλάδος, εγκλωβίζοντας έτσι τη χώρα μας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Την ίδια ώρα, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που συνάδελφοί τους βουλευτές τους καταλογίζουν πως αρνούνται να αντιληφθούν την κατάσταση, ζητούν να ανοίξουν τα αθλητικά κέντρα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και να μπουν λαθρομετανάστες, γεγονός που προκαλεί τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Μετά από πρόσκληση των Αυστριακών Υπουργών Εξωτερικών Σεμπάστιαν Κούρτς και Εσωτερικών Γιωάννα Μίκλ-Λάιντνερ, που προέρχονται από το Λαϊκό Κόμμα που συγκυβερνά μαζί με τους Σοσιαλιστές του Πρωθυπουργού Φάιρμαν, όπως ήδη έχουμε ενημερώσει, Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Πρόεδρο Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Σλοβενία συνεδριάζουν σήμερα από το πρωί, προκειμένου να καθορίσουν κοινή στάση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εν ώψη του αυριανού Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες για την πλημμυρίδα μεταναστών που έχει κατακλείσει τις ευρωπαϊκές χώρες με κύρια θύρα εισόδου την Ελλάδα. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών της Αυστρίας είναι από εκείνους που κατηγορούν εδώ και πολύ καιρό την Ελλάδα για την μητήρηση των δεσμεύσεών της και απειλούν με αποπομπήσει από τη ζώνη Σέγγεν για τη μετατόπιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όσο για το εξίσου σοβαρότατο και αδιέξοδο πρόβλημα
τεράστια ανυπακοή απέναντι σε κυβερνητικά μέτρα εκτόνωσης και καταστολής βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος. Έπειτα από την άκαρπη, κατά κοινή ομολογία, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ενώ το γεγονός ότι κάποιοι αποκλείστηκαν από τη συνάντηση, οι οποίοι μάλιστα εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό πλόκων, διέβρεσε το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Όλα αυτά, ενώ με αμύωτη ένταση, εξακολουθούν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα οι εκπρόσωποι του πρωτογενού τομέα, με τα πλόκα να συνεχίζονται τόσο στο βόρειο τμήμα της χώρας, όσο και στην Πελοπόννησο. Παρά τη χθεσινή τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγα Γεροβασίλη, ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί, οι αγρότες βαδίζουν ήδη στο δεύτερο μήνα των κινητοποιήσεών τους και προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν αν δεν υπάρχει εξέλιξη και απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Τέλος, την ίδια ώρα, κάποιοι επιχειρούν διάσπαση του μπλόκου της Νίκαιας, του Βαγγέλη Μπούτα, που έχει ζητήσει ξεχωριστή συνάντηση για σήμερα, και οι αγρότες κληρώνουν τις τάσεις τους, ενώ θέσει η κυβέρνηση και εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τους μικρούς αγρότες, προσθέτοντας ωστόσο με επιμονή ότι σε κάθε περίπτωση η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει, είτε το θέλουν είτε όχι οι αγρότες. Από την Αθήνα, για την τηλεόραση του DR, Μάκης του Μάκης. Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας κ. Πάνου Σκουρλέτη ότι ενέκρινε τη διάθεση των 18 εκατομμυρίων ευρώ από σταθμούς ΑΠΕ, ο υπεύθυνος της κεντρικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ για ενέργεια, περιβάλλον και υποδομές και βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης, προέβη σε δηλώσεις. Ο Γιάννης Μανιάτης συγκεκριμένα αναφέρει: μετά από 13 μήνες που ο κ. Σκουρλέτης λιάζεται, μη κάνοντας απολύτως τίποτα για να κατανείμει τα 18 εκατομμύρια ευρώ που παραδώσαμε σε 25.000 φτωχάνικο κυριά ορεινών χωριών της χώρας με ολικά πάρκα, πάνω από 700 ευρώ οικογένεια μέσω σταθμικά, σήμερα ο κ. Υπουργός Ενέργειας δέησε επιτέλους να υπογράψει τη σχετική απόφαση. Το μόνο που έκανε, σύμφωνα με το δικό του δελτίο τύπου, ήταν να εφαρμόσει την υπουργική απόφαση που είχαμε δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης το Δεκέμβρη του 2014. Εάν χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο για να μοιράσουν τα λεφτά που τους συγκεντρώσαμε, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που επίσης τους παραδώσαμε, τότε κανένας δεν αναρωτιέται γιατί η χώρα και στον τομέα ευθύνης του κ. Σκουρλέτη πηγαίνει στα βράχια. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί το πελοποννησιακό τουριστικό προϊόν και στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην τουριστική έκθεση Τεχεραίνης, παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Άγγελος ο Παγγελόπουλος στην κεντρική ομιλία του δεύτερου Greek Tourism Workshop. Κατά την επίσημη παρουσίασή του, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, τον εναλλακτικό τουρισμό, την αγροτοδιατροφική αλυσίδα και την πρωτογενή παραγωγή. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως πάντοτε γνωρίζετε, για την εξωστρέφεια της Πελοποννήσου, με την οποία περιβάλλει όλες αυτές τις διαδικασίες προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, έγινε και στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης της Τεχεράνης, επιτροπή από εδώ, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα εγώ μαζί με ένα συνεργάτη μας, τον κύριο Κατσιφώτη, εξωτερικό συνεργάτη εννοώ, βρεθήκαμε στην Τεχεράνη για ένα διήμερο. Στο διήμερο αυτό προσπαθήσαμε μέσα από δύο μεγάλες εκδηλώσεις, μία την έκθεση της Τεχεράνης και μία τα workshops που γίνανε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, κεντρικό ξενοδοχείο της Τεχεράνης, να περάσουμε το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Μπορώ να πω ότι στέφθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία η προσπάθειά μας. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάναμε πάνω από 20 ραντεβού κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, των B2B συναντήσεων. Και το βασικότερο εξ όλων είναι ότι ανοίγεται μια νέα αγορά. Να σας πω ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά είχαμε περίπου 3.000 τουρίστες Ιρανούς. Μετά από τις 15-16 Ιανουαρίου του 2016, που τελείωσε το εμπάργκο του δυτικού κόσμου προς το Ιράν, αντιλαμβάνεστε μια τεράστια τουριστική αγορά, περίπου της τάξης των 90 εκατομμυρίων κατοίκων που αφορά το Ιράν, έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει τις διακοπές του προς την Ελλάδα. Και μάλιστα το πρώτο δείγμα θα φανεί μέσα στον επόμενο μήνα, όπου συμπίπτει η δική τους πρωτοχρονιά, η δική τους αλλαγή του χρόνου, η οποία θα γίνει με τηλεοπτική μετάδοση από την Ακρόπολη των Αθηνών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν και της επίσκεψης των Ιρανικών καναλιών στην Ελλάδα, εντάξαμε και την παρουσία της Πελοποννήσου μέσα σε αυτή την τηλεοπτική προβολή για αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες.
Τελικά μόνο δωρεάν δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα 2,5 εκατομμύρια περίπου ανασφάλιστους πολίτες, παρά τις εντυπώσεις που είχε καλλιεργήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με την ψήφιση του παραλλήλου προγράμματος στη Βουλή, εν αναμονή και της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται και λεπτομερώς οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες όσοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα θα μπορούν να πραγματοποιούν διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις και να έχουν πρόσβαση στη συνταγογράφηση. Φαίνεται τελικά πως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα όσα λέει τώρα το Υπουργείο Υγείας, η δωρεάν περίθαλψη θα ισχύσει μόνο για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς, όπως αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, μόνο οι ανασφάλιστοι με εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως θα παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι με μεγαλύτερο εισόδημα θα κληθούν να καταβάλουν κανονικά συμμετοχή για τα σκευάσματα που τους συνταγογραφούν οι γιατροί, όπως γίνεται και με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι ανασφάλιστοι δεν θα έχουν παντού ελεύθερη πρόσβαση στις δομές του ΕΟΠΗ, αλλά μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και τους γιατρούς του ΠΕΔΗ, πρωτοβάθμια εθνικό δίκτυο υγείας. Οπότε θα αποκλείονται οι ιδιώτες γιατροί που έχουν σύμβαση με τον οργανισμό. Μόνο δηλαδή στους ανασφάλιστους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου δεν υπάρχουν δημόσιες δομές, θα δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν και από ιδιώτες γιατρούς. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μπουν στη λίστα των ραντεβού για να δουν ένα γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο ή για να κάνουν μια απλή αιματολογική εξέταση, καθώς ο χρόνος αναμονής είναι πολύ μεγάλος, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις την καλύτερη περίπτωση ακόμη και τους 2 μήνες. Και μπορεί το Υπουργείο Υγείας να υποστηρίζει πως οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να κλείνουν κανονικά ραντεβού με τους γιατρούς, οι οποίοι θα τους εξετάζουν και θα τους γράφουν τα φάρμακα που χρειάζονται χωρίς χρέωση, όπως συμβαίνει και με τους ανασφάλιστους. Εν τούτης, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων επιλέγει να επισκέπτεται τα ιδιωτικά ιατρία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, προκειμένου να μην χρειάζεται να περιμένουν στα δημόσια νοσοκομεία και τις πρώην δομές του ΙΚΑ. Η κάλυψη των ανασφάλιστων πάντως θα γίνεται με το ΑΜΚΑ. Εδώ προκύπτει και ένα επιπλέον ζήτημα, καθώς ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει υποσχεθεί πως και οι μετανάστες θα μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, προς το παρόν αναζητείται λύση για τον τρόπο της πρακτικής εφαρμογής του μέτρου, καθώς η κατηγορία αυτή δεν διαθέτει ΑΜΚΑ. Ο Τάσος Λάμπρου, επικεφαλής Προοδευτικής Συμμαχίας Ερμιονίδας, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας, αναφέρεται στα κέντρα υγείας στους Δήμους και στην αντίδραση της ΚΕΔΕ. Με νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, διαμορφώθηκε μια εισήγηση για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των κέντρων υγείας στους Δήμους. Μια πρόχειρη πρόταση, μη σοβαρή και εξωπραγματική. Αυτονόητη η αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που με αντίστοιχο ψήφισμα, απόφαση, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση σε αυτή την πρόταση νόμου, σε αυτή την εισήγηση διάταξη. Πάγια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης για πάρα πολλά χρόνια είναι η διεκδίκηση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, οι οποίες θα συνοδεύονται από αντίστοιχους πόρους. Άρα, καμία αρμοδιότητα δεν μπορεί να διαβιβαστεί αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένους και αντίστοιχους πόρους. Απλώς αυτή η πρόταση έπεσε στο τραπέζι για να μεταβιβάσει η κεντρική διοίκηση την ευθύνη της για την προβληματική λειτουργία των κέντρων υγείας, τα οποία εξαιτίας έλλειψης χρηματοδοτήσεων τα περισσότερα στην Ελλάδα υπολειτουργούν. Για να είμαστε αντικειμενικοί, πολλοί επιστημονικά έχουν υποστηρίξει ότι οι θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο διεύρυνσης τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και των πόρων να έχουν ένα πιο δυναμικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στη λογική ενός ισχυρού θεσμικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα με την παρούσα κοινωνική, οικονομική, πολιτική και θεσμική κρίση. Είναι ένα ακόμη πυροτέχνημα της παρούσας διακυβέρνησης στη λογική να ανοίγουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα με εφαρμογή λογικής εντυπωσιασμού για επικοινωνιακούς λόγους, για να ξεφύγουμε από τα κρίσιμα θέματα της διαπραγμάτευσης για να κλείσει κάποτε η περιβόητη αξιολόγηση. Ας σοβαρευτούμε. Σημαντικά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της καθημερινότητας του πολίτη δεν συζητούνται και λύνονται ούτε με καθρεφτάκια ούτε με πυροτεχνήματα. Χρειάζεται μια υπεύθυνη συζήτηση επί τόσο σημαντικών θεσμικών θεμάτων. Κανείς δεν αρνείται το στόχο της ισχυροποίησης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτονόητο να είχε διεξαχθεί ένας ολοκληρωμένος διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα κόμματα και ευρύτερα την κοινωνία, με κατάθεση προτάσεων από όλες τις πλευρές, τόσο για τις αρμοδιότητες όσο και για τους πόρους. Ας σταματήσουμε τον καταιγισμό ιδεών χωρίς μέτρο, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς μέσα και πόρους. Οι Δήμοι δεν αρνούνται το διάλογο, απορρίπτουν το τελεσμένο που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και του θεσμού της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το φετινό καρναβάλι του Δήμου Ναυπλιών υπόσχεται και φέτος να καταπλήξει κατοίκους και επισκέπτες, μια διοργάνωση στηριζόμενη στον εθελοντισμό, στην αγάπη και το μεράκι των ομάδων που το έχουν αναλάβει. Το Αναπλιώτικο Καρναβάλι 2016 ξεκινάει από την Κυριακή. Ήδη βέβαια έχουμε μπει στο τριώδιο από την προηγούμενη Κυριακή
και εμείς δώσαμε το σήμα της έναρξης του κύκλου των απόκριων με τον στολισμό στην πόλη που ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή. Την ευθύνη για το οικαστικό μέρος και το στολισμό έχει η κυρία Σαγκιώτη και ο κύριος Παναγιώτης Γαβρίλης και τους ευχαριστούμε πολύ. Και οι εκδηλώσεις θα τις δείτε, είναι πολλές και αφορούν το κέντρο της πόλης, δηλαδή το ναύπλιο και βεβαίως όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Η απόκριση από τον ένα μεγάλο κύκλο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπλίων και του ΔΟΠΑΤ είναι, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να του δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο ένα αστικό χαρακτήρα με αρκετά στοιχεία από αυτό που λέμε Βενετία, αλλά που το ονομάζουμε Βενετσιάνικο Ναύπλιο, γιατί παίρνει, προσαρμόζεται στις δομές της Ελλάδας και χρησιμοποιεί πάρα πολύ βέβαια τη ρημοτομία μιας πόλης που είναι πολύ κοντά στην Βενετία. Θα δείτε ότι είναι μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων. Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, συμμετέχει το Δημοτικό μας Θέατρο, πολίτες, σχολεία. Αυτά θα τα σας πει η κυρία Ράλη σχετικά με τα σχολεία και τα διαμερίσματα. Εμείς καλούμε και τους ντόπιους και τους επισκέπτες, γιατί ένα καρναβάλι και οποιαδήποτε εκδήλωση είναι επιτυχημένη όταν όλοι είμαστε παρόντες και συμμετέχουμε. Εκτός από το να είμαι θεατής, που καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέαμα, θα προσπαθήσουμε και είναι στόχος αυτού του καρναβαλιού να βάλουμε και τον ντόπιο και τον επισκέπτη, τον θεατή γενικά, μέσα σε αυτό το παιχνίδι της χαράς και του ξεφαντώματος που είναι το καρναβάλι. Φέτος το θέμα μας είναι Φευγάτη, ονειροπαρμένη στο Ναύπλιο. Το χρειαζόμαστε να είμαστε και λίγο ονειροπαρμένοι και λίγο Φευγάτη, δεν πειράζει, για να αντιμετωπίσουμε μια εποχή δύσκολη και πάρα πολύ σκληρή. Λοιπόν, καλές απόκριες σε όλους. Το κάλεσμά μας φέτος βρήκε υπέρ του δέοντος ανταπόκριση πολύ μεγάλη και όσον αφορά τα σχολεία του Δήμου μας και στους πολιτιστικούς συλλόγους. Θέλω για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, όλου του Καλλικρατικού Δήμου, οι οποίοι όχι απλά προθυμοποιήθηκαν να έχουν μεγάλη συμμετοχή, έφεραν και καινούργιες προτάσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές, και έτσι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σχολεία, από όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι απόκριες θα επικεντρωθούν στο κέντρο της πόλης το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αλλά κατά τη διάρκεια όλης της αποκριάς σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, από άκρη σ' άκρη, όπως και στις δημοτικές ενότητες, θα έχουμε τοπικά γλέντια, θα έχουμε ξεφάντωμα, θα έχουμε μασκαρέματα και η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και από πολιτιστικούς συλλόγους και από φορείς και από απλούς δημότες. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και μια ακόμα φορά αποδεικνύεται αυτό. Καλές απόκριες και να περάσουμε όλοι καλά. Εγώ θα σας παρουσιάσω το τελευταίο Σαββατοκύριακο που είναι και οι κεντρικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ναυπλιαίων. Ξεκινάμε το Σάββατο με ένα πολύχρωμο μοσαϊκό το απόγευμα. Θα ξεχυθούν καρναβαλιστές, ντόμινο, η μπατούκα με τα τύμπανά τους. Μια ομάδα ξυλοπόδαρων θεάτρου δρόμου από την Αθήνα. Συν το θέατρο το δικό μας στα μπαλκόνια και θα μας πλαισιώσουν ένα Σάββατο γεμάτο σε όλους τους δρόμους του παλιού Ναυπλίου, το οποίο θα καταλήξει σε ένα πάρτι swing και rock and roll αργά το βράδυ. Ελπίζουμε η συμμετοχή του κόσμου να είναι αυτή που θα ζωντανέψει όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες θα ξετυλιχτούν από τις 7 η ώρα και μετά στο παλιό Ναύπλιο. Περνάμε λοιπόν στη συντάλη της Κυριακής, που από το πρωί οι φιλαρμονικοί μας και παιδικές χοροδίες θα δίνουν ένα χαρμόσυνο ρυθμό στην πόλη. Το Τολιανό Καρναβάλι, το οποίο ξεκινάει στις 11 η ώρα το μεσημέρι, θα πάρει τη σκυτάλη και αμέσως μετά το απόγευμα, με τη λήξη του Τολιανού Καρναβαλιού, ξεκινάει το δικό μας καρναβάλι μέσα στο παλιό τον Ναύπλιο. Οπότε είναι μια μέρα γεμάτη, όπου ο κόσμος μπορεί να μετακινηθεί τόσο οι ντόπιοι και οι επισκέπτες σε ένα μεγάλο φάσμα. Ελπίζουμε ο καιρός να βοηθήσει, γιατί έχουμε χιλιάδες καρναβαλιστές οι οποίοι ξεκινούν στις 5 η ώρα από διάφορα σημεία της πόλης με μαριονέτες, τις όμορφες τεράστιες μαριονέτες που έχουν μεληθεί καλλιτεχνική ομάδα,
και συνεχίζουν με τρελό χορό σε όλο σχεδόν το εύρος της πόλης του Ναυπλίου, δεν μένουμε μόνο στην παλιά την πόλη, καταλήγοντας να συνοδεύσουμε τον τρελό τον Καρνάβαλο με την παραδοσιακή παρέλαση που θα γίνει στην οδό Μπουμπουλίνας μέχρι και το λιμάνι κάτω για την καύση του Καρναβάλου αργά το βραδάκι γύρω στις 7-8 η ώρα το βράδυ. Έτσι, η συμμετοχή πάνω απ' όλα. Με ημερομηνία έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων την 1η Μαρτίου, βαδίζουν πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς φαίνεται ότι έχει χαθεί ο στόχος να ανοίξει σχετική εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου. Ο λόγος, η μεγάλη καθυστέρηση στην νομοθετική ρύθμιση που θα ξεκαθαρίσουν μερικές βασικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις νέες φορολογικές δηλώσεις. Σημειώνεται ότι για να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά τα εξής ζητήματα: να προστατευτούν οι έχοντες πενιχρά πραγματικά εισοδήματα, όπως άνεργοι και φοιτητές, από τα τεκμήρια. Η διάταξη που έχει ετοιμαστεί προβλέπει ότι όποιος έχει πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ και τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και έτσι απαλλάσσεται από το φόρο. Εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχουν εισόδημα από ακίνητα. Η διάταξη στοχεύει κυρίως στο να προστατεύσει όσους έχουν εισόδημα μερικών ευρώ από τόκους ή έκτακτη παροχή υπηρεσιών σε κάποιον εργοδότη, παραδείγματος χάρη ένα μεροκάματο ενός φοιτητή. Η φορολογική εξίσωση των ζευγαριών που έχουν υπογράψει σύμφωνα με συμβίωση με τα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί. Η διάταξη θα ορίζει για τις διαδικασίες για τη σχετική μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης στο Μητρό της Εφορίας. Το ημερολόγιο της πληρωμής του φόρου που θα προκύψει από την εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, σήμερα οι διατάξεις προβλέπουν ότι ο φόρος πληρώνεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να φέρει την πληρωμή του φόρου νωρίτερα αλλά και σε περισσότερες δόσεις. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν σκέψεις στο Υπουργείο στην περίπτωση που καθυστερήσει η έγκριση της σχετικής διάταξης από τα τεχνικά κλιμάκια να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων, αλλά να μην γίνεται αυτόματη έκθεση του καθαριστικού, στην οποία θα πρέπει να φαίνονται οι καθημερινές ημερομηνίες πληρωμής του φόρου. Η έκθεση των καθαριστικών να γίνει σε δεύτερη φάση όταν ξεκαθαριστεί και αυτό το θέμα. Νέα δεδομένα μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων με αφορμή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά τον άγωνο διάλογο με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγρότες των μπλόκων της Ιδωλοακαρνανίας σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους στην Αχαΐα προκρίνουν μεταξύ των μέτρων πίεσης τον αποκλεισμό της διεξαγωγής του πατρινού καρναβαλιού το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου, ενώ έχουν ήδη αποφασίσει να παραμείνουν στα μπλόκα έως και την καθαρά Δευτέρα. Όλη η χώρα καίγεται, θα συμβεί κάτι εάν δεν γίνει καρναβάλι. Φέρεται να είναι σύμφωνα με πηγές το σκεπτικό των αγροτών, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης κινητοποίησης. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους φιλάθλους δρομής και όλους τους συμμετέχοντες για την ανταπόκριση που είχε η διοργάνωση του Μαραθωνίου Ναυπλίου, αλλά και οι παράλληλοι αγώνες ημιμαραθωνίου 5 χιλιόμετρων και 2,5 χιλιόμετρων, με τη συμμετοχή των δρομέων από όλη την Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τους στόχους της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Ναυπλίου ευχαριστεί όλους τους υποστηρικτές του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος της Πελοποννήσου για την ανταπόκρισή τους. Ενημερώνει ότι η διαδικασία των εγγραφών σε όλους τους αγώνες δρόμου του Μαραθωνίου Ναυπλίου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η Οργανωτική Επιτροπή ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους δρομείς ότι για όλους τους αγώνες δρόμου θα πραγματοποιηθούν εγγραφές αποκλειστικά και μόνο στο κέντρο εγγραφών, εφόσον υπάρχουν ακυρώσεις των ήδη εγγεγραμμένων συμμετοχόντων. Το κέντρο εγγραφών της διοργάνωσης θα λειτουργήσει την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ναυπλίων, κλειστό κολυμβητήριο, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παραλάβουν αποκλειστικά από το κέντρο εγγράφων τον αριθμό συμμετοχής τους με ενσωματωμένο το τσιπ χρονομέτρησης, καθώς επίσης και το υπόλοιπο υλικό της διοργάνωσης. Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής, BIP numbers και του λοιπού υλικού θα μπορεί να πραγματοποιείται από τη γραμματεία της διοργάνωσης και το πρωί της Δευτέρας του αγώνα, Κυριακή 6 Τρίτου του 2016, για όσους συμμετέχοντες πρόκειται να μετακινηθούν αυθημερών μία ώρα πριν τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Αναμένουν να καλωσορίσουν την εκκίνηση των αγώνων δρόμου της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής της Πελοποννήσου. Το Κορινθιακό Θέατρο Βασίλης Ρώτας διοργάνωσε σεμινάριο θεατρικής παιδείας αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Μπρέχτ, Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, με καλεσμένο τον Κώστα Καζάκο. Δυο μέρες
και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αγαπητοί μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κορίνθου, εκ μέρους του Κορινθιακού Θεάτρου Βασίλης Ρώτας, σας καλωσορίζω στη δεύτερη μέρα του Σεμιναρίου Θεατρικής Παιδείας 2016. Το Κορινθιακό Θεάτρο Βασίλης Ρώτας και ο Φεβρουάριος έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Ο Φεβρουάριος ήταν ο τελευταίος μήνας του Ρωμαϊκού έτους και επομένως διαβατήριος και αποκαθαρτικός. Τον παρετυμολογήσαμε από τις βροχές και τα πολλά νερά του και είπαμε λαϊκά Φλεβάρης, επειδή ανοίγει τις φλέβες του και γεμίζει τον κόσμο νερά. Μετρώντας λοιπόν 35 χρόνια ύπαρξης και ανελιπούς καλλιτεχνικής δημιουργίας και προσφοράς στα κορινθιακά δρόμενα και όχι μόνο, το Κορινθιακό Θέατρο Βασίλης Ρώτας και αυτόν τον Φλεβάρη δηλώνει παρόν, επέλεξε να προσεγγίσει θεματικά το γερμανό ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Bertolt Brecht και μέσω του εκλεκτού προσκεκλημένου του ευελπιστεί να σας γεμίσει συναισθήματα, συγκινήσεις και πάνω απ' όλα θεατρική γνώση. Έχει ένα ενδεικτικό τίτλο «Πόσο επίκαιρος είναι ο Brecht». Δεν λέει και πολλά ο τίτλος. Ξεφυτρώνει ένα σοβαρό πρόβλημα όταν ένας χειρόναξ ηθοποιός επιχειρεί να μιλήσει για ένα δραματουργό. Μπορεί να το κάνει για ένα λογοτέχνη, για ένα μουσικό, για ένα ζωγράφο, έτσι ακριβώς όπως μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος που έρχεται σε επαφή και προσπαθεί να κατανοήσει ένα έργο τέχνης και το δημιουργό του. Με το δραματουργό, δηλαδή το θεατρικό συγγραφέα, το πράγμα διαφέρει. Το δραματικό κείμενο, το θεατρικό έργο δηλαδή, είναι το πρώτο κομμάτι μιας μακράς διαδικασίας. Στη συνέχεια, μετά τη συγγραφή του έργου, πρέπει μερικοί τεχνίτες να συγκροτήσουν θίασο που θα αναλάβει την ευθύνη του έργου, θα ακολουθήσει η επίπονη περίοδος των δοκιμών για τη σταδιακή προσέγγιση και την ολοκληρωμένη κατανόηση του ανθρώπινου υλικού που περιέχεται στο έργο, ώστε να προκύψει η ζωντανή παρουσίασή του στο κοινό. Μην πείσεις πως δεν έχεις αλλάξει. Τι είδους άνθρωποι είσαστε. Ναι, και εσύ. Ανακαλύψατε τη θεωρία των κουβάτων. Κι όμως κάθεστε και σας διατάζουν αυτοί οι κανίβαλοι. Σας τάζουν πως θα κατακτήσετε τον κόσμο, όμως δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε τη γυναίκα που θέλετε. Από τη μια τεχνητή αναπνοή και από την άλλη δουλειά στο λαιμό. Είσαστε τέρατα, υποδογλύφτες τεράτων. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραδίλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Thank you.
Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει στα βόρεια από μείον 2 έως 13 βαθμούς, στα δυτικά από 2 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 1 έως 15 και στα νησιά από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.